Τι πιάνει η άποψή σου για την κάρτα του πολίτη. Κάρτα πολίτη. Κοίταξε να δεις, το φακέλωμα. Δύο λόγια είναι. Έχει πάρα πολλές μορφές. Τίποτα. Είμαι εναντίον της κάρτας του πολίτη για ένα πάρα πολύ σοβαρό λόγο. Νομιμοποιεί την τράπεζα στη ζωή μου. Νομιμοποιεί την τράπεζα στη ζωή μου. Καταγράφει, για όποιον θέλει να καταλάβει τι σημαίνει αυτό, είναι να δει το συστήνω, ανεπιφυλάκτως θα το πετύχετε σε οποιοδήποτε από τα κανάλια. NCSI Miami, NCSI Florida, NCSI Νέα Υόρκη, κάπως έτσι τα λένε. CSI X93-23-43, δεν υπάρχει κανάλι που δεν τα παίζει αυτά. Οπότε ψάχνει ο καλός αστυνομικός τον κακό πολίτη και λέει, πάρε τηλέφωνο και είναι μια τύψη που είναι μπροστά στον υπολογιστή και λέει. Που ήταν αυτός και λέει. Κατούρισε το πρωί στις 8 και 4 στον καράζ. Και κάτω δεν το ξέρει. Βέβαια. Πήρε ένα βρακί νούμερο 8. Ενώ η γυναίκα του είναι παχιά και φοράει 14. Άρα κάτι άλλο. Το πήρε από εκεί, κατάλαβες τι εννοώ, εκεί. Μετά κοιμήθηκε το μεσημέρι αυτό, έφαγε χάμπουργκερ εκεί, κάρτα θα το ξέρει. Βεβαίως. Διότι η κάρτα είναι ηλεκτρονικά μηχανογραφικά και θα λέει αυτός. Προσέξτε τον, θα το ξέρει ενδεχομένως και ο εργοδότης. Ξέρει τις καταναλωτικές σου συνήθειες. Όχι, θα το ξέρει. Θα σου δίνω. Έχω κάνει ερώτηση που μου λέει και δεν πήρα απάντηση για το σούπερ μάρκετ που έχει ηχητικό σήμα πάνω στο προϊόν και ξέρει πότε αδειάζει το ψυγείο σου. Τι κάνει? Παρακαλώ, μπαρντών. Τι κάνει ερώτηση στη Βουλή, το μάθατε ποτέ? Όχι. Ότι θα έχει. Δεν πήρα απάντηση ποτέ. Υπάρχουν σούπερ μάρκετ στην Ελλάδα. Ένα από αυτά έχει ηχητικό σήμα στην παρά. Το οποίο ξέρει ότι η κυρία Γεωργιάδου με την πιστωτική της κάρτα πήρε 3 κιλά φακές, 2 μπουκάλια γάλα, 3 μπουκάλια πορτοκαλάδα και 4 τέτοια. Όταν αυτά καταναλωθούν, επειδή αυτό πετιέται, ξέρει και πόσο αδειάζει το ψυγείο. Και στέλνει SMS και της λέει, έλα να ψωνίσεις. Και στέλνει SMS και λέει, έλα να ψωνίσεις. Να ψωνίσεις. Καλά. Εδώ όμως λένε ότι δεν θα έχει προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή μας λέει ψέματα. Όχι. Δεν θα έχει προσωπικά δεδομένα. Όχι, θα έχει όλη τη ζωή στο πιάτο. Θα έχει όλη τη ζωή στο πιάτο. Η Λιάνα στο φαρμακείο πήγε και αγόρασε 2 κρέμες προσώπου και προφυλακτικά Excel. L ή Mini. Προσωπικά δεδομένα δεν έχει. Το μέγεθος του εραστή θα το ξέρει. Το λέω για να καταλάβετε το προσωπικό δεδομένο. Ανά εβδομάδα όμως, διότι μπορεί να αλλάξει την άλλη. Γιατί γελάς, Χριστιανέ μου? Γελάω. Τι λέω που δεν είναι στην πραγματικότητα? Προβληματίζομαι. Λοιπόν, προσέξτε. Θα ξέρει ότι άλλαξε εραστή, γιατί την άλλη εβδομάδα μπορεί να πάρει άλλο. Άλλο μέγεθος. Μπράβο. Λοιπόν, μετά θα αρχίσει. Θα λέει, πέρασε από αυτό το δρόμο, ψωνίζει από αυτό το γκαράζ βενζίνη. Άρα αυτή είναι η διαδρομή. Και μετά, αύριο το πρωί, για τους ίδιους ανθρώπους θα λένε, πού ξέραν οι τρομοκράτες ότι η Κανέλη περνάει από τη Μεσογείο? Πού ξέρει, προσέξτε τι σου λέω τώρα. Αυτά είναι. Τώρα όμως αυτές μήπως είναι ιστορίες επιστημονικής φαντασίας. Γιατί αν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Μα αν δεν το κάνεις, αν δεν το κάνεις αυτό, θα πάρεις την πέμπτη δόση και την έκτη δόση. Κατάλαβες τον εκβιασμό? Ή θα μου λες ποιος είσαι, που πας, τι κάνεις.